2 ώρες πριν την έναρξη του μεγάλου τελικού στο γήπεδο του Κοροπίου και βρισκόμαστε εν αναμονή της άφιξης των 2 αποστολών. Πρόεδρε, μια ευχή για τον τελικό. Τι ευχή, όλα θα πάνε καλά. Δεν κάνω ευχή, η πεποίθηση είναι. Θα πάνε καλά, θα δούμε φοβερό παιχνίδι και ο καλύτερος θα κερδίσει. Μία ώρα πριν τη σέντρα του μεγάλου τελικού και η εξέδρα ήδη έχει αποκτήσει παλμό. Έχουμε μαζί μας τον προπονητή της Ατλαντίδας, Βαγγέλη Χαντέ. Coach, συγχαρητήρια για την κατάκτηση του κυπέλου. Μεγάλος άθλος για την ομάδα. 2 λόγια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι όντως μια πολύ μεγάλη επιτυχία για την ομάδα και για όλη την πόλη της Παλίνης, της Ανθούσας, στην περιοχή.
Μόνο συγχαρητήρια μπορούμε να πούμε σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους ποδοσφαιριστές, σε όσους έχουν συμμετέχει, στο τεχνικό team, στη διοίκηση που έχει κάνει τα πάντα για αυτή την ομάδα, στον κύριο Ξαγοράρη, στον κύριο Στασινόπουλο, στον κύριο Πολυδερά που είναι κάθε μέρα δίπλα μας. Είχαμε μια πολύ δύσκολη χρονιά φέτος για την Ατλαντίδα. Νομίζω ότι από τα Χριστούγεννα και μετά έχουμε κάνει τεράστια προσπάθεια. Τα παιδιά δουλέψανε πάρα πολύ. Και νομίζω ότι σήμερα με αυτόν τον τίτλο, τον πρώτο τίτλο στην ιστορία της ομάδος, όλοι ανταμοιβόμαστε. Και όπως είπα και πριν, νομίζω ότι τώρα έχουμε κίνητρο για το υπόλοιπο της χρονιάς μεγάλο. Μας ανοίγει η όρεξη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να διεκδικήσουμε. Αναφέρεσαι στην άνοδο. Στο κύπελλο ΡΑΣ και στην ΓΑΜΑ Εθνική. Μάλιστα. Αλλά θα ξέρουν ότι όλοι θα κάνουμε τα πάντα. Συγχαρητήρια και πάλι. Είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννης Χρυσάφης μαζί μας, ο αρχηγός της Ατλαντίδας και ένας από τους ποδοσφαιριστές που κατέθεσε και την ψυχή του σήμερα στον αγωνιστικό χώρο. Γιάννη, πού θεωρείς ότι κρίθηκε το σημερινό παιχνίδι? Νομίζω ότι είχα πει και προχθές ότι αυτός που θα δείξει ότι το θέλει περισσότερο, αυτός θα είναι και ο νικητής. Θεωρώ ότι σήμερα εμείς πραγματικά καταθέσαμε την ψυχή μας. Νομίζω ότι αυτό το πανηγύρι εδώ το λέει όλα, γιατί είχαμε πει από την αρχή ότι θα το δούμε σαν γιορτή. Έτσι το είδαμε. Ευχαριστηθήκαμε το παιχνίδι και στο τέλος ευτυχήσαμε να πάρουμε εμείς το κύπελο. Συγχαρητήρια σας πάντα, γιατί νομίζω ότι αν μη τι άλλο ήταν ένας τελικός που ευχαριστηθήκανε όλος αυτός ο κόσμος που πραγματικά δεν το βλέπουμε ούτε αλφαθήνη για αυτόν τον κόσμο. Συγχαρητήρια στις δύο ομάδες, παιδιά, ήταν ένα εκπληκτικό παιχνίδι. Να σε καλά, συγχαρητήρια και πάλι. Γιάννης Στασινόπουλος μαζί μας, ο ισχυρός άνδρας της ομάδας, έχει καταθέσει και την ψυχή του. Πρόεδρε, δύο λόγια για το πολύ μεγάλο παιχνίδι και για τον άθλο έτσι όπως εξελίχθηκε της Ατλαντίδας με την κατάκτηση του τροπέου. Νομίζω γράφει ιστορία σήμερα η ομάδα. Αξίζω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, στους παίκτες καταρχήν και στο προπονητικό team πάνω απ' όλα. Εμείς σαν διοίκηση κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τους κρατάμε άλλα προβλήματα λυμένα. Από εκεί και πέρα είναι ένα κύπελλο το οποίο είναι αφιερωμένο σε αυτούς 100%. Αυτοί το έφεραν στην πόλη μας. Τους ευχαριστώ πολύ για την πολύ μεγάλη χαρά και ελπίζω να έχουμε ακόμα μεγαλύτερες χαρές στο μέλλον. Και τώρα ΓΑΜΑ Εθνική, αυτό θα σε ρωτάγα. Έχουμε δρόμο ακόμα, θα δούμε σιγά σιγά. Σταθμό, σταθμό. Είναι τέλος! Είναι τέλος ο πρόεδρος! Είναι τέλος ο πρόεδρος! Είναι τέλος! Είναι τέλος ο πρόεδρος! Μαζί μας ο MVP του τελικού Νίκος Φυλακτός, ο οποίος με τις δύο σωτήριες επεμβάσεις του στην διαδικασία των πέναλτι έκρινε και τον τελικό νικητή. Καταρχήν συγχαρητήρια, που θεωρείς ότι κρίθηκε το σημερινό παιχνίδι? Δύσκολο μάτς, το θέλαμε, φτάσαμε μέχρι εκεί και ήρθε. Θεωρείς ότι βγάλατε περισσότερη ψυχή, ίσως το θέλατε παραπάνω? Βγάλαμε ενέργεια, πολύ ψυχή, πάθος, το θέλαμε περισσότερο. Ήρθαμε εδώ πέρα για να το κατακτήσουμε και το κατακτήσαμε. Μαζί μας ο τεχνικός διευθυντής της Ατλαντίδας, Αντώνης Φόσκολος. Αντώνη, δύο λόγια για το πολύ μεγάλο παιχνίδι, για τον άθλο, έτσι όπως εξελίχθηκε το ματς της Ατλαντίδας. Ήταν μια τεράστια επιτυχία για την ομάδα μας. Νομίζω ότι γράψαμε ιστορία. Η ομάδα τα τελευταία χρόνια έχει κάνει μια απίστευτη πορεία και κατάφερε να πάρει και το κύπελλο στην Εψανά, που είναι ένας πολύ σημαντικός στόχος. Πιστεύω ότι έγινε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Το ευχαριστήθηκε ο κόσμος που γέμισε το γήπεδο. Είχε ένταση, είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μέχρι το τέλος. Και η γνώμη μου είναι ότι το πήραμε δίκαια στο τέλος. Ότι το αξίζαμε και το πήραμε. Το θέλαμε περισσότερο, το ζητήσαμε και στο τέλος πιστεύω το πήραμε δίκαια. Να σε καλά, συγχαρητήρια. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της Εψανά, τον Δημήτρη Γιαρένη, και τον αντιπρόεδρο του Βαγγέλη Καραμολέγκο, οι οποίοι θα μας μιλήσουν και αυτοί για τον τελικό που διεξήχθη νομίζω άριστα και ήταν από τους καλύτερους όλων των εποχών. Νομίζω ο καλύτερος τελικός είναι ακριβώς αυτό που κάνουμε 9 μήνες που έχουμε αναλάβει την Εψανά. Ό,τι διοργανώνουμε είναι
στο πλαίσιο της τελειότητας, είτε λέγονται κληρώσεις πρωταθλημάτων, είτε λέγονται διοργανώσεις πρωταθλημάτων, είτε λέγεται η κοπή της πίτας. Και ο τελικός λοιπόν ήταν κάτι ανάλογο. Το είδατε με τι κόσμο έγινε, σε τι κλίμα έγινε, τι ποδόσφαιρο είδαμε. Ευχαριστούμε τους δύο φιναλίστ για το θέμα που μας προσφέρανε. Κύριε Αντιπρόεδρε. Ναι, σήμερα κέρδισε το ποδόσφαιρο, το ραζιτεχνικό ποδόσφαιρο της Ανατολικής Αττικής. Όλα πήγαν τέλεια. Οι φιναλίστ συμπεριφερθήκαν άψογα. Οι φίλαθλοι γέμισε το γήπεδο. Ο καιρός ήταν πολύ καλός για τις κακές γλώσσες. Όλα πήγαν πολύ καλά. Συνεχίζουμε. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της Επιτροπής Κυπέλλου, τον κύριο Χρήστο Μασούρα, ο οποίος θα μας μιλήσει και εκείνος για τον σημερινό τελικό. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στις δύο ομάδες, οι οποίες πραγματικά σήμερα πιστοποίησαν με την απόδοσή τους και απέδειξαν ότι δεν είναι τυχαία σημειωμένα ήττος στην κορυφή και η Ατλαντίδα, λόγω ατυχιών μπορούμε να πούμε, έμεινε λίγο πιο πίσω. Συγχαρητήρια στον κόσμο. Αποδείξαμε ότι η αναβολή άξιζε τον κόπο. Έγινε ένα ωραίο παιχνίδι και πιστεύω ο κόσμος όλος να έμεινε ευχαριστημένος.